Ναι, η γνωστή τραγουδίστρια. Από το παρελθόν ήταν κάποτε φίρμα η συγκεκριμένη τραγουδίστρια, είχε και πολλές επιτυχίες τότε. Που ήταν και τραγουδίστρια, αλλά και είχε και μια επιχειρηματική τέλος πάντων συμμετοχή σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Στο οποίο σύχναζε, από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι σου είπε η ίδια και θα την ακούσουμε, ο κύριος Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος. Να πούμε ότι οι φωτογραφίες αυτές είναι η προ-μουσείο εποχή τέλος πάντων από το μαγαζί της συγκεκριμένης τραγουδίστριας, η οποία είναι πια. Η Χριστίνα Αδελή, η γνωστή τραγουδίστρια και η ιδιοκτήτρια της Πριγκιπέσας. Α, η Πριγκιπέσα. Ήτανε θαμόνος στο μαγαζί, ξόδευε πολλά χρήματα, καθόταν στο πρώτο τραπέζι. Ξόδευε και χρήματα πρώτο τραπέζι. Ναι, βέβαια. Είδες τώρα, παιδιά, η διαφορά, Ελένη μου, σε διακόπτω. Όταν ήτανε στην εποχή την προ-φιλανθρωπίας με το ξυρισμένο μουσι, πήγαινε πρώτο τραπέζι και ξόδευε χρήματα ο άνθρωπος, γιατί έβγαζε και χρήματα. Μετά είδες πως αλλάζουν οι άνθρωποι, ταπεινότητα. Πήγαινε στα πίσω τραπέζια, στα μπουζούκια. Δύο φορές στο μαζονάκι που είδαμε, ήταν στο τελευταίο τραπέζι. Να το πούμε αυτό. Για καλό το λέω. Έλα. Και η συγκεκριμένη γυναίκα, μόλις τον είδε, τον αναγνώρισε, μας είπε ότι τον θυμάται, ότι ήταν πολύ αγαπητός πελάτης. Και ότι όταν λες αγαπητός, δηλαδή καλός με τους ανθρώπους. Τον ήξεραν. Τον ήξεραν. Πελάτης που χάλαγε λεφτά. Γιατί αγαπητός πελάτης είναι. Τον ήξεραν οι άνθρωποι που δούλευαν στο ταμείο. Καλός παίκτης, καλός πελάτης. Καλός άνθρωπος. Πελάτη. Άρα έπεφτε σύρμα στο μαγαζί ότι ήρθε όπως γίνεται. Έρχεται ο καλός πελάτης. Πάμε, Χριστίνα, να ακούσουμε την τηλεφωνική της κυρίας Χριστίνας Αδελή. Για πάμε. Κυρία Αδελή, έχουμε δει φωτογραφίες του κυρίου Πολυχρονόπουλου στο μαγαζί σας. Ερχότανε το διάστημα το 2-9 με 10 που είχα εγώ την επιχείρηση Πριγκιπέσα Live στη Δροσοπούλου. Ερχότανε τουλάχιστον 2-3 φορές το μήνα. Έκανε λουδάκια, ήταν κύριος, ο Μέπι ότι είναι καλοπληρωτής, με θέματα δηλαδή, και φαινόταν πολύ αριστοκρατικός. Ούτε καν φτωχός, ας πούμε. Φαινόταν δηλαδή άνθρωπος που να έχει χρήματα, όχι άφραγκους. Κυριλέ. Ερχόταν με την παρέα του, πολλές φορές έρχονταν και μόνο με γυναίκα. Διασκέδαζε ήρεμα, μια έτσι χαμηλών τόνων παρουσία. Με τα λουλούδια του έπαιρνε πάντα ένα μπουκάλι ουίσκι ή έτρωγε και φαγητό πολλές φορές. Θυμάμαι ότι ήταν φαν σε μένα και στο μαγαζί. Τον θυμάμαι πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Απλά ξέρετε τώρα με τα μουσια ίσως δεν τον πολύ θυμήθηκα, αλλά με τις φωτογραφίες αυτές τον θυμάμαι. Και θυμάμαι ότι ερχόταν πάντα κυριλέ, δηλαδή καλοντημένος. Πολύ ευγενής με τον κόσμο, με τα λουλούδια του. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ζητούσε και ένα ζεμπέκικο και το χόρευε. Ένα ζεμπέκικο που έλεγα τότε εγώ. Μάστε ποιο τραγούδι. Το στηρίξω πάνω μου, ένα λαϊκό τραγούδι, ένα δικό μου ζεμπέκικο. Είχαμε την καλησπέρα και την καληνύχτα. Αυτά που μπορεί και να έχει ένας καλλιτέχνης έτσι με τον θαμώνα του. Γιατί δεν ήμουν τόσο κοντά για να σας πω περισσότερα πράγματα. Δεν καν ήξερα με τι ασχολείται. Απλά φαινόταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια καλή θέση, μια καλή δουλειά, αριστοκρατικός άνθρωπο. Και πάντα ένα πρώτο τραπέζι. Πάντα τον προτιμούσαν μπροστά. Θυμάμαι ότι καθόταν πάντα στις μπροστινές θέσεις. Φαινόταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καλά οικονομικά. Βλέπατε γυναικές παρουσίες δίπλα του. Ναι, είχε γυναίκες. Πάντα γυναίκα είχε δίπλα του όταν ερχόταν στο μαγαζί. Ερχόταν με την ίδια γυναίκα. Όχι, όχι. Νομίζω ερχόταν με διαφορετικά πρόσωπα. Δεν είχα στα παρέα δηλαδή, το ίδιο πρόσωπο πάντα. Και ερχόταν και με παρέα μεγαλύτερη, δηλαδή και 4 άτομα και 5. Πολλές φορές κρατιόταν το τραπέζι, γιατί θυμάμαι το όνομά του που μου το δίνανε δηλαδή στις κρατήσεις. Πάντοτε όταν πέρναγα με όλοι, μήνε κάτσε, καλησπέρα, πολύ ωραία τραγούδησε, είσαι πολύ ωραία, ωραίο το μαγαζί, ωραίο το φαγητό, το όλο μας σοκάρει. Πλέον να κάνεις την αξιοπιστία στο να κάνεις πράγματα ή να βοηθήσεις.